Πάμε σε ένα άθλημα το οποίο αναπτύσσεται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και καταγράφει ήδη αρκετές επιτυχίες ο Άρης. Και μάλιστα χθες κατέγραψε μία ακόμη, ίσως θα είναι και πιο σημαντική μέχρι στιγμής. Και αυτό θα μας το πει ο συνομιλητής μας, ο Πέτρος ο Σκαφιάς, ο οποίος χθες στον τελικό της διοργάνωσης Κολοσσέουμ 2 που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κλειστό γυμναστήριο της Χάνθ, κέρδισε τον Ογκανισιάν και πήρε την ζώνη WKN, αν τη λέω σωστά. Αν τα λέω σωστά, θα μας τα πει ο Πέτρος Σκαφιάς. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, πολύ σωστά τα λέτε. Είναι η ζώνη WKN, σωστά την είπα? Ναι, World Kickboxing Network. Α, World Kickboxing είναι Network. Είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν η διοργάνωση Colosseum 2, η οποία έγινε εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο κλειστό γυμναστήριο της Χάθητε, κατηγορία μείον 80 κιλά, στην οποία συμμετείχες. Ναι, ναι. Mm-hmm. Ακριβώς. Είναι μια διοργάνωση παγκόσμιας κλάσης. Συμμετείχαν και αθλητές και εκτός Ελλάδας φυσικά και από το εξωτερικό. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, με τους αντιπάλους σου τόσο στον ημιτελικό σου και στον τελικό δεν είχες ξαναπαλέψει, δεν είχες ξαναγωνιστεί. Ήταν η πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη φορά που είχα διεκδικήσει αυτούς τους αντιπάλους, αν και υπήρξαν προτάσεις να παίξω με έναν από αυτούς στο παρελθόν, με τον Ισμαήλ, που δεν έτυχε να παίξω, γιατί έχασε στα προημιτελικά. Στα ημιτελικά μάλλον. Ναι, έχασε από τον Ογκανισιάν, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, δεν έτυχε να παίξουμε. Μου έγινε σήμερα βέβαια μια πρόταση να παίξω μαζί του στο μέλλον. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος του αγώνα μου με τον Ρόμπερτ, τον Ογκανισιάν, χτύπησα λίγο το χέρι μου και έχω ένα μικρό κάταγμα στον αγώνα, στον καρπό μου. Α, μάλιστα. Άρα θα πρέπει να μείνεις ένα διάστημα εκτός προφανώς τώρα. Ναι. Δεν πειράζει, αυτό είναι. Αυτά είναι τα. Γύψο, απλά με παρηγορεί η ζώνη. Α, σε παρηγορεί η ζώνη. Τώρα, πόσο σημαντική είναι αυτή η κατάκτηση της ζώνης, Πέτρο? Δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν ξέρω πόσο σημαντική είναι. Πιστεύω θα είναι αρκετά. Θα μου προσφέρει αρκετά παιχνίδια στο εξωτερικό. Θα σου ανοίξει κάποιες πόρτες προφανώς σε κάποιες διοργανώσεις στο εξωτερικό. Έτσι θέλω να ελπίζω. Ναι. Πάντως γεγονός είναι, και επειδή σε είχαμε φιλοξενήσει και άλλη φορά στο παρελθόν, ότι κάνεις βήματα, κάνεις πάνω προσεκτικά βήματα, κάθε χρόνο κατακτάς κάποιες έτσι διακρίσεις, και εντάξει, δεν είσαι και μεγάλος σε ηλικία ακόμη, έχεις νομίζω μπροστά σου ακόμη αρκετό μέλλον στο άθλημα. Ναι, όπως σας είχα πει και όταν είχα έρθει, ο Σκαφιάς ήρθε για να μείνει. Ναι. Αυτό. Ναι. Είναι το μήνυμά μου στους αντιπάλους μου. Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον είναι. Πάντως, ήδη έχεις δημιουργήσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι βλέπω και από τα βιντεάκια, που είχα την τύχη έτσι να παρακολουθήσω και από χθες από τον τελικό, έχεις δημιουργήσει fan club. Έρχεται αρκετός κόσμος να σε παρακολουθήσει τα παιχνίδια σου. Ναι, έρχεται αρκετός κόσμος. Κόσμος του Άρη, κόσμος που αρέσουν τα μαχητικά σπορ. Ο κόσμος του Άρη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν δίπλα μου. Μου ανέβασε πάρα πολύ την ψυχολογία. Αυτό με βοήθησε αρκετά. Θέλω να στείλω ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο του Άρη, στον προπονητή μου, στους γυμναστές μου, στην ομάδα μου, στους συναθλητές μου, στην ομάδα μας, στο kickboxing. Πολύ καλή δουλειά. Ναι, γίνεται όντως, βλέπω και αρκετά παιδιά πλέον να ασχολούνται με το kickboxing, γίνεται λίγο πιο ευρέως γνωστό, γιατί εντάξει, δεν ήταν τόσο πολύ γνωστό νομίζω στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στον Άρη είναι ένα από τα επιτυχημένα πλέον τμήματα. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα. Ναι. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευχαριστώ. Πες μας κάτι τώρα, γιατί το έβλεπα το βιντεάκι. Αυτό το ανάποδο, πώς λέγεται αυτή η κίνηση, πώς το έκανες? Το ανάποδο ήταν... Backfield. Backfist, ναι. Ναι, backfist. Αυτό το έχεις διδαχθεί, φαντάζομαι. Εγώ δεν κάνω ποτέ, δεν προπονούμε ποτέ για μια συγκεκριμένη επίθεση. Απλά έτυχε. Έκανα προσποίηση με το αριστερό μου χέρι. Ο αντίπαλός μου δεν με κατάλαβε και δέχτηκε αυτό το χτύπημα για κακή του τύχη. Ναι, πάντως ήταν εντυπωσιακό το χτύπημα. Όντως, και τον έριξες νοκάουτ από τον πρώτο γύρο, Ναι, έτυχε και έγινε έτσι. Ο Γκανεσιάν είναι φίλος μου, είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αθλητής που προπονείται στη Θεσσαλονίκη, στο Αρμάγος Team.
Έχουμε βγάλει στο παρελθόν αρκετές προετοιμασίες μαζί. Δεν μ' άρεσε αυτή η κατάληξη. Ήθελα εξ αρχής να παίξουμε στο τελικό μαζί. Χάρηκα. Ναι. Αλλά δεν μ' άρεσε η κατάληξη αυτή. Δεν αρμόζει έναν αθλητή τέτοιου επίπεδου. Ναι. Κατανοητό. Η προετοιμασία σου πώς κυλάει γενικότερα μία μέρα ενός αθλητή που ασχολείται σε αυτό το επίπεδο με το kickboxing, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει πως θέλει να πάει να γράψει τα παιδιά του. Μία μέρα ενός αθλητή που ασχολείται επαγγελματικά, όπως εγώ θα μπορούσα να πω και όλοι αυτοί που ήταν στη τετράδα μαζί μου, πιστεύω είναι όλη η μέρα του αυτή. Δεν υπάρχει... Αυτό κάνει, μόνο αυτό κάνει, τίποτα άλλο. Εγώ προσωπικά ξυπνάω, κάνω τη διατροφή μου, κάνω τη γυμναστική μου, ξεκουράζομαι, ξαναγυμνάζομαι 2, μπορεί και 3 φορές τη μέρα. Μάλιστα. Δεν κάνω τίποτα άλλο, δεν υπάρχει χρόνος για κάτι άλλο, άμα θες να το κάνει. Mm-hmm. Πρέπει να αφοσιωθείς σε αυτό δηλαδή, αν θέλεις να το... Ναι, πρέπει, υπάρχουν μερικές θυσίες. Ναι. Και πιστεύω άξιζε αυτή τη ζώνη. Όπως το λέω εδώ και πολύ καιρό, δεν με έχουν καταλάβει αντιπάλοι μου ακόμα. Μπορεί να με αμφισβητούσαν μέχρι τώρα, πιστεύω τώρα να κατάλαβαν. Τι νόμιζαν, σε είχαν αδικήσει, δεν σε υπολόγιζαν, τι... Μάλλον δεν με υπολόγισαν. Τώρα νομίζω ότι τώρα πλέον σε υπολογίζουν και μάλιστα πολύ σοβαρά, Πέτρο. Τώρα δεν ξέρω αν με υπολογίζουν ή όχι, αλλά όποιος δεν με υπολογίζει θα υποστεί τις συνέπειες. Μάλιστα. Περιμένουμε τώρα προφανώς το επόμενο βήμα όταν αποθεραπευτείς πλέον, γιατί όπως μας είπες έχεις ένα πρόβλημα πλέον, ένα καταγματάκι στο χέρι, να σε δούμε και στο εξωτερικό να αγωνίζεις, έτσι. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος πλέον. Το εύχομαι. Mm-hmm. Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιον προσωπικά, να αφιερώσεις ενδεχομένως κάπου την νίκη και τη ζώνη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που είναι δίπλα μου, όλους αυτούς που με βοηθάνε, τον προπονητή μου, τις γυμναστές της ομάδας. Mm-hmm. Αφιερώνω την νίκη μου σε όλο το λαό του Άρη. Mm-hmm. Και ένα από τα πρώτα πράγματα, από ό,τι είδαμε χθες, ήταν με το που τέλειωσε ο αγώνας, πήγες και αγκαλιάστηκες με τη σημαία του Άρη. Ναι, ναι, βέβαια. Να σου δώσω ακόμη μια φορά συγχαρητήρια. Εύχομαι τα καλύτερα και στο μέλλον και σύντομα να σε δούμε να μας φέρεις νίκες και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι θα γίνονται πάντα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.